Σου περνάει δηλαδή από το μυαλό ότι είσαι πολύ ωραίος και στο πολύ έτσι και ότι αν δηλαδή τι πέσει σε καμιά γκόμενα θα την τα βιάσεις. Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπω ότι όλοι είστε ζωηροί και επιθετικοί. Ναι, συμβαίνει να εκτιμάμε το ωραίο. Τι καψούρα είναι αυτή που έχω μαζί σου τώρα! Θα είχατε να πείτε μόνο. Θα έλεγα κι άλλα, αλλά ο φίλος μου από εδώ δεν μ' αφήνει. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Ήταν μία από τις επικότερες ατάκες που έχει ακουστεί όσον αφορά το θέμα του πεσήματος. Βγήκε το Very Sorry βόλτα σήμερα, έτσι λίγο το βράδυ, να δούμε λίγο τι παίζει και ρωτήσαμε ποια είναι η πιο αστεία ατάκα πεσήματος που έχει υποθεί και αν φλερτάρουνε μέσω social media. Τι κάνεις, παιδάκι μου? Τι κάνεις, παιδάκι μου, σε κομμάτι. Τρελάκι. Εγώ δεν ξέρω που θα φτάσω απόψε μόνο. Ένας παππούς μας κοίταξε. Μας είπε, τι κάνετε ρε κουμενάκια? Θες να σε πάω στον καράζ? Αχ ναι, πήγαινε με να ξαπλώσω. Ναι, σε εσάς μιλάω. Μετά φύγαμε, γιατί μας έχει συμβεί πολλές φορές η τρίτη ηλικία να μας την πέφτει. Όχι τα παιδιά της ηλικίας μας, η πιο μεγάλη και είναι λίγο ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό. Ήταν ένας τύπος μεγάλος ηλικία και μου κάνει ωραίο όρομα κοπελιά. Πάμε να το πάρουμε μαζί, να το πάρω κι εγώ για την κοπέλα μου. Να μου πάρει λέει το χέρι. Να μου μιλήσει με όμορφα λόγια. Έχεις ωραία μάτια. Μέσω social media σας φλερτάρουνε? Ναι. Τους γνωρίζουμε πρώτα και μετά... Ναι, αλλά... κάτι πρωτότυπο όχι, δεν έχει τύχει. Mm. Όχι. Κάνετε γνωριμίες μέσω social media με αγνώστους, ας πούμε? Όχι. Τουλάχιστον τους ξέρουμε έστω και λίγο. Πλέον έχει χαθεί φαντασία. Ναι, τελείως. Δηλαδή, ξενέρωτα. Εμένα μου αρέσουν άλλα πράγματα. Τα λουλούδια. Τα αστέρια. Εμένα ήταν όταν κάπνιζα μια μέρα, είναι αλήθεια αυτό. Και ήρθε ένας τύπος και μου είπε: σου πάει πολύ το τσιγάρο, μπορείς να μου δώσεις και με εμένα. Και εγώ είμαι σε φάση, όχι, δεν μου τελειώσανε. Κλέφτης είναι ο πατέρας σου. Ναι. Έκλεψε τα αστέρια και τα πήγε στα μάτια σου. Είσαι όμορφη. Απλά wow. Και εντάξει, αυτό τίποτα άλλο. Έχεις ωραία μάτια. Τα μάτια σου κοιτάζω και ζαλίζομαι. Εμένα συνήθως του τύπου μπάς είναι ζαχαροπλάστης. Επί τη ονομαστική σας εορτή. Και είσαι πολύ γλυκιά και τέτοια. Αυτά τα συνηθισμένα, όχι τίποτα πρωτότυπο. Περνάνε με τα αυτοκίνητα και σφυρίζουνε ή λένε κάποια προκλητικά σχόλια. Τι τα πειράζει ρε τα κορίτσα? Όχι δηλαδή επειδή είμαι μπροστά και να το πενευτώ δηλαδή, αλλά είμαι και το πρώτο καμάκι. Τι πέφτουν κοπέλες? Πολλές. Και τι σου λένε? Τι μου λένε? Ότι έχω ωραία μάτια. Μόνο αυτό. Και με τα άλλα δεν μπορώ να στα πω τώρα. Καταλαβαίνω. Ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και διάλεγα κάτι λαχανικά και έρχεται ένας και μου κάνει, πηγαίναμε στο ίδιο λύκειο. Και του λέω, ναι βρε αγάπη μου, μαζί, είμαστε στην ίδια τάξη. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο. Ναι, λίγο φρίκαρε γιατί το είπα σε μια πιο αντρική, με μια πιο αντρική φωνή. Και την έκανε με ελαφρά παιδηματάκια. Συνήθως τους μουτζώνουμε ή τους κάνουμε χειρονομίες. Αποσυνδεόμαστε, ένα blog, ένα delete, αυτό. Σας έχουν πει τίποτα αστείο, τίποτα περίεργο στο Facebook? Κυρίως πρόστιχα. Είσαι πρόστιχος, παλιάνθρωπος. Έχει κι άλλο τη μαμά σου. Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ αστεία τάκα για να την πέσει σε μια γυναίκα? Ανάλογα. Άμα είναι χαζή, θα της πω μια χαζή ατάκα. Στράβο μάρα, ήγες και μου σπάσε. Είσαι πολύ όμορφη, αν μου αρέσει κάτι θα το πω. Κάτι αστείο? Κάτι αστείο, να της έχω πει. Κάτι αστείο, τι σ' είχα πει ένα ανέκδοτο. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Μιλήσαμε, της είπα να γιάμπω, σε έπιασε την κουβέντα και της είπα ένα ανέκδοτο. Και της άρεσε. Social media, σας φλερτάρουν μέσω των social media, άγνωστοι, έχετε γενικά τέτοια θέματα? Ναι, ναι, πολύ. Και κυρίως ηλικιωμένοι που συνήθως που φοβούνται από κοντά να σου πούν ό,τι σκέφτονται, ας πούμε. Και από το Facebook βρίσκουν το θάρρος γιατί μπορούν να βάλουν και μια ψεύτικη φωτογραφία. Χρησιμοποιείς social media για να προσεγγίσεις κοπέλες στο να βγείτε? Όχι. Οπότε μόνο από κοντά? Ναι. Ό,τι θέλει, ό,τι γίνεται, γίνεται από κοντά πάντα. Μ' αγαπάς! Σ' αγαπώ! Μια φίλη μου, μεγαλύτερη σε ηλικία, δουλεύει σε φούρνο και πάει ένας παππούς 70 και η γυναίκα και της κάνει, λέει αγάπη μου, λέει, θέλεις να σου μάθω τον έρωτα? Και γυρνάει και απαντάει ότι όχι πασάκο μου, όχι αγάπη μου γλυκιά, προτιμώ να το μάθω μόνη μου. Μόνη μου ξυπνάω, μόνη μου κοιμάμαι. Στην πέφτουνε κοπέλες? Ναι. Πολύ. Και τι σου λένε? Βασικά με προσεγγίζουν από το Facebook, αλλά δεν μου έχει τύχει κάτι σχετικά αστείο. Πιο πολύ για τα μάτια μου ή επειδή το όνομα στο Facebook είναι λίγο αστείο, ας το πούμε. Σπαρουβαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα. Κυρίως στο Facebook, ναι. Άγνωστε?
Όχι. Συνήθως τις ξέρω, είτε είναι κοινές φίλες με φίλους. Συνήθως τους γνωρίζουμε, κάνουν ads στο Facebook και μετά από εκεί παίρνουν θάρρος να... Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι από κοντά όλα. Όλα από κοντά. Όλα, όλα, ναι, 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 ναι.